καλησπέρα σας. Δεύτερο παιχνίδι της αποψινής βραδιάς. Development και αυτό. Ο Άκης ξεκινάει με τρίποντο για λογαριασμό του αλκοολικού. Θα στοχίσει. Να δούμε ο Αστέρας πώς θα διαχειριστεί, συγγνώμη, το γεγονός ότι έχει έρθει απόψε εδώ με μόλις 5 παίχτες. Απέναντί του έχει μία ομάδα από τη Ρετζίνα να ξεκινήσει με τρίποντο. Την μπάλα στο σίδερο. Πάσα δεν πέρασε. Είναι ο Γεράκης. Είναι από τα παιδιά τα οποία θα βασιστεί άποψε. Ο Παπάς γίνει το λάθος. Κάθε ποδαράκια μου. Εθνητιασμός δεν θα βγει. Κοιτάξτε φάση που έβγαλε και ο Ρετζίνα. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Μπάλα δεν ακούμπησε παρκέ. Άλλαξε τρία ζευγάρια χέρια μέχρι να καταλήξει στο καλάθι και να γίνει το 5-0. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Το 5-0 παραμένει. Την μπάλα στο σίδερο. Πρώτοι δύο πόντι για τον αλκοολικό, ο οποίος θα μυθεί με ζώνη. Η μπάλα γυρίζει. Υπομονή, το τρίποντο δεν θα έρθει, σου δύο πόντων. Ήταν υποάριστες συνθήκες. Πήραν την μπάλα και πάλι στα χέρια τους. Η Φιόρη έχει ξεκινήσει με το μαχαίρι στο στόμα τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Αντωνόπουλος. Κουνογεράκης. Πρωτόπαπας. Κοκκί και το καλάθι. Δεύτερο συνεχόμενο. 5-4 διαφορά στον πόντο. Πιόπουλο για φορτή. Στον Ακρίτα, ο οποίος αστόχησε σε σούτριον πόντων. Είναι ο Γεράκης. Θα πάρει το τρίποντο. Θα αστοχίσει. Αθανασόπουλος. Ακρίτας. Τίποτα λιμιρέ. Πρωτόπαπας. Το καλάθι δεν τάρθει, βάλα και πάλι στα χέρια του. Θέλησε να περάσει στον Καμακίδη. Στα χέρια του πρωτόπαπα, όχι. Ναι, στα χέρια του πρωτόπαπα η μπάλα εκτός. Ή όχι. Όχι, όχι, δικό μου το λάθος. Κατοχή για τον αλκοολικό. Τελευταίες που ακούμπησε την Πορτογαλία ήταν παίκτης της Φιόρε.
Το 5-4 παραμένει, 5 και 30. Πρώτο Παπάς. Την μπάλα έξω από τη γραμμή των 6 και 75. Σίδερο. Μακρύδης. Ανασόπουλος. Καστοχίσει σε σου τριών πόντων. Τέσσερα, πάρα πολύ χαμηλά. Ενώ ξεκίνησαν οι ομάδες ζεστά με ρυθμό. Το καλάθι θα έρθει. Τραυματιστεί τώρα. Ο Ακρίτας. Πρέπει να γύρισε το πόδι του. Ευχηθούμε στο Βασίλη να είναι όσο το δυνατόν Σίδερο. Μπάλα στα χέρια των παιχτών της Χιόρε και πάλι. Τι κάνεις, έλα εδώ. Λοιπόν, νέο καλάθι για τη Φιόρε. Απάντησε. Και έφερε διαφορά και πάλι στους τρεις πόντους. Δεν κατάφερε να εξοχίσει.
θα κερδίσει το φάουλ. Δύο και τέσσερα. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ένα πρώτο δεκάλεπτο με χαμηλό σκορ. Οι δύο ομάδες χρειάζονται την νίκη για να οριστικοποιήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία. 9-6, φουνογεράκι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Την μπάλα στο φάνη. Άστοχος στην πρώτη. Πιο ψηλά από όλους. Ο Μακρύδης, ο οποίος κέρδισε και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Ας το συγκρότη. Αντωνόπουλος δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Μια εξά παραμένει. Προσπίση. Ελαβόπουλος δεν θα πετύχει απλά το καλάθι, αλλά θα πάρει και το φάουλ. Έχει στείλει τη διαφορά στους 4 πόντους, έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη συμπληρωματική βολή. Σκέψη μεταξύ των δύο ρεφ. Αντιαθλητικό φάουλ μάλιστα, το οποίο δίνεται στη Φιόρε. Ως εκ τούτου πρωτόπαπα στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Η αλήθεια είναι ότι ο αλκοολικός δεν έχει ξεκινήσει με τα καλύτερα δυνατά ποσοστά ευστοχίας. Σα σου τόσο εντός παιδιάς όσο και σε αυτά τον ελεύθερο βολό. Σου τριών πόντων, φινογεράκι, θα στοχίσει, προσπαθεί. Ο αλκοολικός για το επιθετικό rebound, διαχειρός Τσαμακίδη. Και πάλι για τον Αστέρα, φοβερή επαναφορά της μπάλας από baseline, Αντωνόπουλο προς Φούρνο Γεράκη, εκείνος δεν τεχνεταλλεύτηκε. Προσπαθούν να βγάλουν συνδυασμό, σε πρωτεύοντα χρόνο δεν θα γίνει, σε δευτερεύοντα ναι, αλλά καλάθι δεν θα έρθει. Φοβερή πασάκι για Φούρνο Γεράκη, αυτή τη φορά δεν θα λάθεψει, δεν γινόταν να λάθεψει. 11-9. Αμαλά,
δυνατάθη. Τέλος λοιπόν πρώτη δεκαλεπτού. Το σκορ στο 11-9 στο συν 2 Εφιόρε. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, ο προπονητής της Εφιόρε θα κάνει την επαναφορά. Και δεν θα στοχίσει, δεν θα λαθέψει. Φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 11 όλα. Γραμμή των 6.75 στη quick side ας το 23 πόντων. Σκιόρε θα μαζέψει. Καραλαμπόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει νέο καλάθι. Εξαιρετική προσπάθειά του, αλλά και η εμφάνισή του σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Έχει κάνει καλό πρώτο δεκάλεπτο και ξεκινάει και το δεύτερο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φουρνογεράκης θα πάρει κεντρικό διάδρομο. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για θείο. Το γήπεδο θα αφήσει με το αριστερό και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Μάλιστα 13-14. Είναι το πρώτο προβάδισμα για την ομάδα του Αλκολικού. 7-52, είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τον έτοιμο μόλις 5, επαναλαμβάνω, αλλά δεν λέει κάτι. Είναι μια ομάδα η οποία σε do or die παιχνίδι σαν το σημερινό. Ας κρατήσουμε τον ντου. Γιατί πρέπει να το κάνουν, πρέπει να κερδίσουν για να μην έχουν άγχη περαιτέρω. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Έχουν ευστοχήσει σου έξω από τη γραμμή των 6.75 που φέρνει διαφορά στους 4. 7.35 επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Και επιθετικό rebound. Έχουν κολλήσει στους 13 πόντους απέναντι σε μια ομάδα η οποία αυτά δεν τα αφήνει ανεκμετάλλευτα. Ο Μεράκης δεν δικαίωσε τα λεγόμενά μου, αλλά ισχύει, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εγώ αν θέλετε να προφυγκάσω κάτι, μόλις τους είδα 5, μη σας πω ότι αυξήθηκαν μέσα μου ότι ο Αλκολικός μπορεί να το πάρει το αυξημένο παιχνίδι. Έχω δει να το κάνουν αυτό. 15-17 μειώνουν στους 2. Το καλάθι είναι από τον Μητσόπουλο. Σαμαγίδης. Με ταμπλό παρακαλώ να στοχίσει. Το Μητσόπουλο δεν κέρδισε. Κιόλος
μπάλα θα γυρίσει, Ξελογιανόπουλος. Συμπιαδίο. Ας το πω. Πάμε σε time out. Όχι. Όχι. Έκουσα εγώ τη λέξη time out από τη γραμματεία, αλλά ήταν ο Μικρουλής που είναι και ο προπονητής της Φιωρέ, ο οποίος το φώναξε. Οπότε παρασύρθηκα κι εγώ. Το 15-19 παραμένει. Τσόπουλος. Ψιλογιανόπουλος με ταμπλό, βάλε και πάλι στα χέρια του σε τριών πόντων εύκοφο από τον 2 με το νούμερο 13, τον Γεωργακόπουλο. Λοιπόν, time out, 5 και 20, 18-19 μειώνουν στον πόντο, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε μετά το time out. Προσπάθησε να πάει μόνος προς το καλάθι, δεν βρήκε διάδρομο, σταμάτησε, γύρισε προς τον Αντωνόπουλο, λάθος πάσα. Τα ίδια και για τον Σταύρομος, Κωνσταντινόπουλο. Θα μιμηθεί τον Πρωτόπαπα. Αντωνόπουλος, θα τον πάρει το τρίποντο. Θα εξτοχίσει, αυτό είναι το ψωμί του που μόλις, δηλαδή από αυτό πληρώνεται. 18-22, η διαφορά και πάλι στους 4. Το τόπα μας. Άκης. Και αυτό το δεύτερο συνεχόμενο, μάλιστα. Βρήκε ρυθμό, είναι ζεστός. Νιώθει καλά και τα πράγματα όταν συμβαίνουν όλα αυτά μαζί σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την αντίπαλη ομάδα να βρεθεί στον Καναβάτσο. Η απάντηση είναι άμεση όμως. Ο Ψιλογιανόπουλος με ακούει και είναι σαν να λέει, κάτσε ένα λεπτό πιο Καναβάτσο, είμαι εγώ εδώ. 21-25. Εδώ μας. Εξαιρετική η πάσα του προς τον Τσαμακίδη, εκείνος δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Συνεργανόπλης για το δεύτερο συνεχόμενο και αυτός μάλιστα πήρε φωτιά. Μιμήτω τον Άκη στο 100%. 24-25. Το παιχνίδι αρχίζει και αποκτάει μια άγρια μορφιά. Θα πάρει το φάουλ, δεν θα μετρήσει. Άστοχος.
επιστρέψει και θα βάλει μπροστά την ομάδα του 26-25. Πάρτε τηλέφωνο τον κύριο Μακρύ τώρα, τώρα να πάρτε τον κύριο Μακρύ τηλέφωνο. Τώρα είπες. Καλά, καλά ρε φίλε, καλά. Τώρα είπες. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και πάλι. Το time out τελείωσε. 26-25, Στασινόπουλος, Σιλογιαννόπουλος. Νέα εξαιρετική συνεργασία. Αυτή τη φορά απλά η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Μία παρόμοια είχαμε δει στην έναρξη του παιχνιδιού. Σε θέση οδηγού 26-27. Ξυλογιαννόπουλος Στασινόπουλος. Ξυλογιαννόπουλος για 3. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Προερχόταν από 2 εύστοχα. Θα μείνει στον αέρα. Η μπάλα και πάλι στα χέρια του. Άκης θα κλέψει. Θα πάει μέχρι μέσα, θα μιλήσει η εμπειρία και η κλάση του, θα τον πουλήσει μπάλα όμως. Του βάλει άλλα κι άλλα. Δεν του κατάνε ο Χατήρης, θα Στασινόπουλος έξω από τη γραμμή των 6.75 για 3. Όχι, έμπολ. Θα γίνει το λάθος. Νέο λάθος, θα διορθώσει ο Σταύρος. 3 δευτερόλεπτα για 3. Όχι. Σιλογιαννόπουλος. Όχι, λένε οι ρεφ και να έμπαινε. Δεν θα μέτραγε. Τέλος, αυτό είναι. Επανέλθουμε σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου μικρόνου. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο παιχνίδι. Δεύτερο ημίχρονο. Για τον Αρτολικό στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, πρώτο μαζικό για Φιόρε. Έξε.
σούτ τριών πόντων. Μπάλα θα γυρίσει. Έχουμε βήματα. Πρώτο μπαμπάς. Θέλησε να δώσει μια άκρος φιλόδοξη πόσα. Δεν πέρασε. Το Μελιαράκι θα πάει μέχρι μέσα. Βήματα. Μέσα. Πάρει το φάουλ. Τριάντα ένα. Την μπάλα χαμηλά. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Από το Μαγκρίδη. Τον Γεράκης. Θα κάσει την μπάλα. Μαγκρίδης θα τρέξει όλο το γήπεδο. Θα πάει μέχρι μέσα με τα μπλό. Θα εξορκίσει. 32-31. Θα επαναφέρει την ομάδα του σε θέση οδηγού. Ο Γεράκης αφήνει μπάλα στα χέρια. Αυτό ακριβώς δίνουν τη ρεφ. Έχουμε τώρα εδώ φάουλ, το οποίο παίρνει από τον σκλάβο. Καραλαμπόπουλος. Σφάγει τον Παπαγιάννη στη γωνία, παρενεύει αντίθετο αντίπαλο χέρι. 5 δευτερόλεπτα. Ο Μαθήτης θα συνεχίσει. Πάσα του Πρωτόπαπα προς τον Αντωνόπουλο, δεν πέρασε. 32-31 παραμένει. Σιόλος στον Παπαγιάννη. Εκείνος θα στοχίσει. Τον Μαγεράκης κοιτάει γύρω του. Αν τον ακολουθεί κάποιος θα πάει σε μια οργανωμένη. Ζητάει από τον Αντωνόπουλο να έρθει. Τον ακολούθησε ο Παπαγιάννης. Αρνήθηκε την πάσα. Τον Μαγεράκης για τρεις. Επιθετικό rebound από τον Τσαμακίδη. Το πρώτο από τα παιδί του παραλάβει. 32-33. Καλά, Πόμπλος. Σου δια 2. Σου δια
και μία μου. Έχουμε ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων. Το Βεγεράκης. Πρώτο Παπάς. Ποιος φωνάζει στους υπόλοιπους στο σύστημα που θα ακολουθήσουν. Ο Αντωνόπουλος βγήκε από τα σκριν. Αστόχησε. Το Βεγεράκης και πάλι για τρεις. Αστόχος. Μαγκρίδης. Βάλα από τα πόδια συγκεκριμένα τώρα ή του Πρωτόπαπα. Ήταν η του Τζαμακηδή. Ο Βαγιάννης. Η μπάλα χαμηλά. Από πίσω Σιώτος θα κλέψει την μπάλα το Φουνιγεράκι. Υπάρχει και κούραση. Ο παράγοντας ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν λίγο στον πάγκο να καθαρίσουν το μυαλό τους. Τα σημεία συνθήκη την οποία την γνωρίζουν από την αρχή. Την έχουν ξαναζήσει. Υπάρχει εμπειρία διαχείρισης. Επίθεσής τους για κυρίως Μαγκρίδη, λίγο έλειψε. 3-33. Εξαιρετικό κόψιμο στα ίσα του Μαγκρίδη πάνω στο Φωνογεράκι. Μας πήρε αυτή η ενέργεια. Θα κερδίσει το φάουλ. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Έχουμε παιχνίδι και πάλι. Την μπάλα στο σίδερο. Σιώτος. Για δύο. Άστοχος. Ο Παπαγιάννης. Επιθετικό rebound. Μακρύδης. Νέο επιθετικό. Προκειμένο νικά. Άντα 6-33. Καραλαμπόπουλος. Θα γίνει το λάθος. Θα πατήσει καλά. Τζαμακίδη. Αθήνος. Πολύ κακό τελείωμα. Σιώτος. Παπαγιάννης. Με τον Πρωτόπαπα κολλημένο πάνω του. Φουρνογεράκης. Αντωνόπουλος. Ούτε αυτός θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Τώρα τι αισθάνθηκε το θέμα είναι. Γιατί βλέπω να πιάνει προσαγωγό. Δεν υπάρχει πολυτέλεια στον αρκολικό να εισαχθεί οποιοσδήποτε τίποτα σοβαρό για να προχωρήσει. Πρώτο Παπάς. Θα πάρει αριστερό διάδρομο. Κέρδισε το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο.
36 όλα. Άσο 22. Έχουμε επανάληψη της βολής. Θα στοχίσει την δεύτερη. Την έξτρα βολή που του δόθηκε. Για τον λόγο ότι μπήκαν πιο γρήγορα από όσο έπρεπε. Σφερετζίνα. Καραλαμπούγλος. Άστοχο Σούντι, ο πόνος τον Παπαγιάννη. Σιώτος Μακρύδης. Την μπάλα και πάλι στο Μακρύδη. Θα πάρει το φάουλ. Δεν θα πάρει κανένα φάουλ. Έχει τραβήξει κάποιος. Όχι φάουλ, φάουλ στο Μακρύδη. Δικό μου το λάθος. Έχει δικαίωμα για δύο. Λοιπόν, τραβάει, θα το μετρήσει το καλάθι. Μετράει το καλάθι και είναι συγκληρωματική βολή. Άστρα στην πρώτη. Θα πάρει νέο goal foul. 40-36. Θα κοπεί ο Μακρύδη σε νέο επιθετικό. Έχει κάνει κράφτ στο συγκεκριμένο και στο συγκεκριμένο τομέα. Θα μα δει και αυτό πολύ μεγάλη εμφάνιση. Σαββατίνη Σαββατίνη. Ο σκλάβο θα κλέψει την μπάλα. Τι έχουμε τώρα. Λάθο πάσα στον σκλάβο στον Αντωνόπουλο. Αυτό έχουμε. Ο Άκη θα πρέπει να σφίξει τα δόντια για τη συνέχεια από ό,τι μπορώ να καταλάβω. 41-36. Παπαγιάννη. Τέλος της 10 λεπτά, 41-36, επιστρέφουμε για την τελευταία περίοδο σε πολύ λίγο. Λοιπόν, το 10 λεπτά ξεκίνησε. Μαγκίδη, Αντωνόπουλος για τρεις. Άστοχος. Παράτα 1-36. Παραμένει. Ο Θανασόπουλος θα κάσει την μπάλα από τα χέρια του. Αυτή τη στιγμή δείχνει το προβάδισμα να είναι προς την πλευρά της Κιόρε. Και λόγω προβαδίσματος και λόγω υπερατιμίας και του προβλήματος του Αντωνόπουλου, αλλά ο Άκης μπορεί και με μισό πόδι να τα γράφει εξ' από τη γραμμή των 6.71, 41-39, να δούμε αν θα έχει διάρκεια η απόδεσή τους.
Ευκαιρία για τον Αλκολικό. Φέρει το παιχνίδι σαν ίσα ακόμα και να περάσει. Εκμεταλλεύει τη Φιούρη, η οποία το καλάθι κάνει το 43-39. Στασινόπουλος θα στοχίσει. Καταρχήτης καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound. Συνεχεία θα γίνει το λάθος. Κατοχή και πάλι για τη Φιωρεντζίνα. Θα πατήσει καλά, θα προσποιηθεί. Εξαιρετική προσπάθεια του. 45-39. Στο πιο κρίσιμο χρονικό σημείο μπαίνει και αυτό στην εξής του παιδιού. Θα κλέψουν την μπάλα. Σόπουλος. Μπάλα στο σίδερο. Διαφορά στους 8 δείχνει να υπάρχει έλλειμμα ενέργειας στις τάξεις της ομάδας του Αλκολικού Αστέρα. Τον Γεράκης για 3. Κρατάει τον Αλκολικό μέσα στο παιχνίδι. 47-42. Έχει το καλάθι, θα κάνει το 47-44. Ο Αλκολικός δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. Πάμε σε time out, 5-29. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Από τον Μητσόπουλο, μάλιστα, πέρασε στο παρκέ. Πρόσφερε δύο πόντους, πολύτιμου στην ομάδα του. Ο Γεράκης δεν είναι ζεστός, είναι καυτός στο πιο κρίσιμο χρονικό σημείο του παιχνιδιού. 49-47 η διαφορά στους 2. Κόντρα στο momentum του αγώνα, ο Αλκολικός επιστρέφει. Είναι από τα τρίποτα τα οποία δίνουν έξτρα όθηση και έξτρα ενέργεια στην ομάδα. Yeah. 51-47.
πάρει το τρίποντο. Έχουμε βήματα νομίζω. Έτσι ακριβώς. 51-47 παραμένει. Θα δούμε αν θα το πληρώσει ο Σασινόπουλος. Βάλα τα χέρια του μακρύ, θα περάσει εκτός. Τζαμακίδη, εκείνος θα κερδίσει το φάουλ. Αθανασόπουλος. Μπάλα θα γυρίσει στα Σινόπουλος, ελικός αποδέξης. Θα στοχίσει, Τσαμακίδης ψηλά από όλους. 2-35 για το τέλος. Προδόμα μας. 1-2 βήματα, θα πάρει το φάουλ, εδώ ήθελε και το καλάθι. Γι' αυτό και η αντίδρασή του. Ένα 48. Ένα 48 παραμένει. Μακρύ της ο rebound. Θα πάει με τη μέσα. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι από τον Χαριτιόπουλο. 93-48. 2-16. Επιστρέφουμε σε λίγο, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Ενίκα 3-48 παραμένει, πήγαμε στα τελευταία 2 λεπτά. Καλάθι.
53-51, διαφορά στους δύο. Επιθετικό rebound. Έξω τη γραμμή των 6.75, θα οδηγηθεί προς το καλάθι. Κρίδης για δύο, θα στοχίσει. Ευκαιρία για τον αλκοολικό. Ο Άκης για τρεις. Μπάλα για τη Φιωρεντίνα. Σημαντική αυτή η επίθεση. Αθανασόπουλος για τρεις για να τελειώσει το παιχνίδι. Όχι. Το ριβάντο το πρωτόπαπα. Νέα ευκαιρία για τον αλκοολικό. Πρωτόπαπας. Με τον Χαρικιόπουλο απέναντί του. Και τώρα το Σασινόπουλο. 10 δευτερόλεπτα. Φοβερή πάσα του. Αντιαθλητικό φάουλ. Στην πρώτη. Ναι! 53-52. 21-4. Πάμε σε time out. Κατοχή για αλκοολικό. Σε επίθεση νίκης. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τα τελευταία 21-4 του παιχνιδιού σε μια σπουδαία αναμέτρηση. Παναφορά της μπάλας. Πρωτόπαπας. Το γεράκι στα 12, τα 17 τους ανοίγουν. 10 τώρα. Τσαμακίδης για δύο, θα στοχίσει. Το φάουλ του πρωτόπαπα στο Σασινόπουλο είναι το... Όχι, δεν έχουν συμπληρώσει πεντεματικά. Είναι μόλις το δεύτερο αν δεν κάνω λάθος. Το τρίτο, συγγνώμη, πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, 53-52, έχουν άλλα δύο. Στο άλλο ένα να... Άλλα δύο για να τους στείλουν στις βολές. Πρέπει να γίνει ένα γρήγορο τώρα. Λοιπόν, Τσαμακή Σκλάβος πιέζει Ξυλογιαννόπουλο. Η μπάλα στο Μακρύδι, θα έχει γίνει το φάουλ από τον Φουρνογεράκη. Σε εκεί τον πέφτει ο κλήρος των ελεύθερων βολών. Όχι, πολλά βιαστικά. Τώρα θα του γίνει και δεύτερο συνεχόμενο από τον Μακρύδης. Αυτός θα πάει στα 6,8. Αν ευστοχίσει και στις δύο, θα τεθεί το ερώτημα αν θα πάνε για φάουλ ή αν θα αφήσουν τον αλκοολικό να σουτάρει για τρεις. Έφερε στην πρώτη.
54-52. Άστοχο στη δεύτερη, μπάλα για ποιον, Σιλογιαννόπουλος. Τους πήρε το rebound και μαζί με το rebound τους παίρνει ένα σημαντικό μέρος των ελπιδών και των πιθανοτήτων για να καταφέρουν κάτι καλό απόψε. Διότι αν ευστοχήσει και στις δύο, δίνει τέλος κατά πάσα πιθανότητα και στο παιχνίδι. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα σε 4,4 να γυρίσει παιχνίδι δύο κατοχών. Ο Σιλογιαννόπουλος όμως κάνει την πρώτη. Το παιχνίδι όσον αφορά τον τελικό νικητή σε αναμονή. Άστοχος και στη δεύτερη, Κουρνογεράκης. Η μπάλα για τον Ανατολικό. Ένα ακόμα 9. Θέλει μια μακρινή μπάσα μέσα βασικά τώρα νομίζω. Τώρα μειώθηκαν, ο δευτερόλεπτο ήταν σε καλύτερη θέση επαναφορά. Βάξει την επαναφορά, να δούμε τώρα αν θα αλλάξουν χέρι με χέρι με τον Ζαμακίδη. Αυτό νομίζω θα γίνει. Η πάσα του ήταν εξαιρετική προς τον πρωτόπαπα. Λοιπόν, 54-52 φτάνει το τελικό σκορ και θα πάρει την νίκη. Για χαρά σε όλους. We'll be right back.